Θα του περάσει όμως. Δεν μπορείς να τον απειλείς πια. Βλέπεις, μας άκουσε εκείνο το βράδυ που μιλούσαμε. Ξέρει ότι εσύ οργάνωσες την απαγωγή μου. Και πλέον είναι αποφασισμένος να σε πολεμήσει. Και εσύ, τι θα κάνεις? Τι στάση θα κρατήσεις στο Δέλτα Σίγμα? Γιατί αν αλλάξει την ψήφο σου, δεν μπορεί να ακυρωθεί η συμφωνία. Δεν πρόκειται να αλλάξω τίποτα. Πάλι τα ίδια. Πάλι θα τρέχεις πίσω από τον Άρη. Ε? Που κρύφτηκε πίσω από σένα και μόλις βρεθεί ελεύθερος, θα πάει πάλι στη φιλενάδα του. Αν θέλεις να ξέρεις, με τον Άρη μιλήσαμε. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Λες εφελής, για μην πω τίποτα χειρότερο. Σε δουλεύει, δεν το βλέπεις? Μπορεί. Μπορεί να είναι ακόμα ερωτευμένος με τη ζωή και να τα πάρει όλα πίσω. Αλλά να σου πω κάτι. Τον είδα πως με κοιτούσε όταν μου μιλούσε. Αφελής ή όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εναντίον του. Και όσον αφορά τους επενδυτές, δεν νομίζω ότι μπορούν να τον επηρεάσουν και πολύ. Εξάλλου, και πριν πάθει την αμνησία, μου είχε ζητήσει να χωρίσουμε. Τελείωσες? Όχι ακόμα. Αν θέλω ο γάμος μου να σωθεί, θα σωθεί επειδή θα το θέλω εγώ και ο Άρης. Ούτε με απειλές, ούτε απολύπηση. Λοιπόν, σταμάτα, δεν μπορώ να ακούω, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και το θέμα της Σάρας. Δεν το ξεχνάω. Είμαι στο ελαιό σου. Αν θέλεις να με βοηθήσεις, έχει καλός. Αν όχι, άσε με στην τύχη μου. Όπως και να έχει, το θέμα της συμφωνίας είναι πάνω από τις δυνάμεις μου και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Η εφαρμογή λειτουργεί κανονικά.